Το λόγο έχει ο κύριος Απόστολος Βέιζης, Διευθυντής Προγραμμάτων της Οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό για την Ελληνική Βουλή, η οποία θέλει να ακούσει τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Και είναι σημαντικό να βρισκόμαστε με τους ίδιους ανθρώπους που πολλές φορές βρισκόμαστε σε καθημερινή βάση. Ένας προβληματισμός που θα ήθελα να σας εκφράσω, επειδή τυχαίνει να είστε και γιατρός, να σας πω ότι αυτό που θυμίζουμε ανατακτικά διαστήματα από το 1948, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ορίσει την υγεία ως μια κατάσταση πλήρους σωματικής, νοητικής και κοινωνικής ευεξίας. Δυστυχώς, αυτό το κομμάτι δεν το έχουμε δει ποτέ έτσι. Παράλληλα, παρόλο ότι ακούω ότι βελτιώνουν τα πράγματα, βελτιώνουν οι καταστάσεις και τα πράγματα πάνε διαφορετικά και έχουμε καινούργια προγράμματα, μπορώ να σας πω ότι δουλεύουμε ως γιατροί χωρίς σύνορα με τους πρόσφυγες και μετανάστες του 1996. Τα ζητήματα τα οποία βλέπουμε συστηματικά, το να είναι μια ευκαιριακή απάντηση, το να είναι να μην υπάρχει ένας σχεδιασμός, το να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια θέματα, είναι ένα θέμα το οποίο γίνεται μια χρονιά νόσο. Είναι μια χρονιά νόσο η οποία στην πραγματικότητα έχει την έλλειψη πολιτικής βούλησης να δοθούν λύσεις στα πράγματα. Και πάντα θα προσπαθεί κανείς να βρει το ποιος φταίει σε αυτή την ιστορία. Εγώ έρχομαι να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 20 μία στην Ελλάδα. Ως οργανισμός δεν δεχόμαστε χρήματα ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε από την ελληνική κυβέρνηση. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι δεν κάνουμε καλή δουλειά ή παίρνουμε πολλά λεφτά ή παίρνουμε λιγότερα λεφτά. Λοιπόν, είναι λεφτά τα οποία μας δίνουν οι Έλληνες απλοί πολίτες. Λοιπόν, πρόσφατα βγάλαμε μια αναφορά για τη Λέσβο. Και να ξέρετε ότι ως γιατροί χωρίς σύνορα λειτουργούμε λίγο διαφορετικά. Οι δικές μας αναφορές είναι αναφορές μέσα από τη δουλειά μας. Είναι αναφορές οι οποίες έχουν συζητηθεί επανειλημμένα σε συναντήσεις, σε επιστολές, με τις αρχές. Και όταν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μπορώ να σας πω ότι έχουν περάσει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να φτάσουμε σε μια τέτοια αναφορά. Να σας πω ότι η κατάσταση των ανθρώπων, όσο αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στα νησιά, και κυρίως να σας πω για τη Λέσβο, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ακούμε πάρα πολλές φορές, για μας είναι άνθρωποι οι οποίοι ανάμεσά τους είχαμε τα 2/3 των ασθενών ψυχικής υγείας υπήρξαν θύματα βίας και πριν την αύξησή τους στην Ελλάδα. Το 1/5 έχει δηλώσει ότι έχει υποστεί βασανιστήρια. Περίπου οι μισές γυναίκες οι οποίες προληθήκαν στην κλινική των γιατρών χωρίς σύνορα είχαν υποστεί θύματα σεξουαλικής βίας. Και το 80% των αξιολογήσεων των ασθενών ψυχικής υγείας πληρούσε τα κριτήρια σοβαρότητας να παρευρεθούν για περίθαλψη στους γιατρούς χωρίς σύνορα. Τα 70% των ανθρώπων οι οποίοι παρευθήκαν στον κοινωνικό λειτουργό των γιατρών χωρίς σύνορα ανήκαν στις εξαιρετικά ευάλωτες ασθενείς. Θύματα βασανιστερίων, σεξουαλικής βίας, τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί ως τέτοιες περιπτώσεις μέχρι αυτή τη στιγμή. Λιγότερο από 15% των ασθενών ψυχικής υγείας στην οργάνωση με σοβαρές παθήσεις έχουν αναγνωριστεί ως ευάλωτα άτομα και λιγότερο από 30% των ασθενών των γιατρών χωρίς σύνορα που είναι θύματα βασανιστερίων είχαν αναγνωριστεί ως ευάλωτα άτομα. Μπορώ να σας πω παράλληλα ότι όταν ο αριθμός των ανθρώπων αυξήθηκε στην Λέσβο από τον Ιούνιο μήνα κτλ., άντρες, γυναίκες και παιδιά ζουν στην Ήπειθρο χωρίς να υπάρχει συνθήκες κατάλληλες. Άρα, οι συνθήκες παραμένουν ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε επιβεβαιώσει ότι τα περισσότερα προβλήματα υγείας προέρχονται πρώτα απ' όλα με τις συνθήκες διαβίωσης. Αποδείξαμε με τη δική μας την αναφορά, η οποία βγήκε στα πλαίσια του ενός έτους του μνημονίου ανάμεσα της Ευρώπης και της Τουρκίας, ότι είχαμε αύξηση 150% των περιστατικών ψυχικής υγείας που αφορούσε και την κατάθλιψη αλλά και την μετατραυματικό στρες. Άρα είδα μια αύξηση των περιστατικών ανθρώπων. Μόνο στη Σάμο είχαμε 12 άτομα το μήνα Ιανουάριο που είχαν κάνει προσπάθεια αυτοκτονίας. Άρα είναι μια κατάσταση η οποία στην πραγματικότητα αυτό που έχει παράξει μέχρι τώρα αυτή η είδος πολιτικής έχει παράξει θάνατο. Ξεχάσαμε τους θανάτους στη Μόρια, δεν μιλάει κανείς πια για αυτούς. Λοιπόν, ανθρώπους να νοσούν και παράλληλα ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Όπως είπε ο κύριος Τερζίδης, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι νοσούν στα νησιά δεν υπάρχουν δομές οι οποίοι να καλύψουν τα θέματα ψυχικής υγείας. Όχι μόνο δεν υπάρχουν στα νησιά, η λύση η οποία υπάρχει είναι το να μπουν στα αστυνομικά τμήματα, να τους δέσουμε πίσω από τα κάγκελα και να τους βάλουμε και ένα κράνος για να μην χτυπήσουν το κεφάλι τους στα σίδερα. Γιατί και όταν τους φέρουμε στην ενδοχώρα δεν υπάρχει χώρος για να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα στην πραγματικότητα, όταν παράγουμε κατάθλιψη είτε σε συνθήκες ανθρώπων που παραμένουν στα νησιά, είτε σε ανθρώπους που παραμένουν στην ενδοχώρα, που λένε ότι οι καταστάσεις βελτιώνονται, δεν υπάρχει δυνατότητα να ανταποκριθούμε ως πολιτεία προς ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Και επιπλέον, παρόλο ότι υπάρχει νομοθεσία η οποία επιτρέπει σε όλους να έχουν πρόσβαση, να αναφέρω
τα ζητήματα που βρίσκουμε εμείς στην ενδοχώρα, όσον αφορά την έκδοση του ΆΜΚΑ, ας πούμε, όπου πηγαίνουμε στα ΚΕΠ και πρέπει να απασχολήσουμε δύο κοινωνικούς λειτουργούς, τρεις μεταφραστές και να έχουμε υπαλλήλους στο ΚΕΠ, ας πούμε, να μας λένε ότι υπάρχει μια εσωτερική εγκύκλιο, την οποία θα σας τη δείξουμε, αλλά θα την πάρετε, όπου λέει ότι δεν μπορούμε να τους βγάλουμε ΆΜΚΑ. Μα παράλληλα, κάνουν απόκριση ότι δεν χορηγείται ΆΜΚΑ σε υπήκους τρίτων χωρών, γιατί θα πρέπει να υπάρχει η κάρτα υγειονομικής περίθαλψης του Λοδαπού, η ΚΥΠΑ, η οποία δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Άρα στην πραγματικότητα μας μιλάνε παράλληλα για αποφάσεις των ενώσεων εργαζομένων στα ΚΕΠ που λένε ότι εμείς αποφασίζουμε να μην δώσουμε κανένα σε κανένα Λοδαπό ΆΜΚΑ κτλ. Άρα στην πραγματικότητα το Υπουργείο Υγείας έχει ένα νόμο το οποίο επιτρέπει στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στην υγεία και έχει τα ΚΕΠ να μην εκδίδουν τα συγκεκριμένα έγγραφα. Οπότε στην πραγματικότητα αυτό που ερχόμαστε και είναι ότι η κατάσταση που βρίσκουμε αυτή τη στιγμή είναι μια κατάσταση η οποία επιβαρύνει, είναι μια δραματική επιδείνωση της υγείας τους, της σωματικής και της ψυχικής, και το σημαντικότερο που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, την αξιοπρέπεια των αντρών, γυναικών, παιδιών και ασθενών, την έχουμε ρίξει στον κάθε των αχρήστων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.